Μια ακόμη συγκλονιστική εξέλιξη υπάρχει για την περιοχή του Στεφανοβικίου, μετά το όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες με το μολυσμένο νερό. 82χρονοι, όπως αποκαλύπτεται, νόσησε από το μολυσμένο νερό και μέσα σε δύο ημέρες εμφάνισε έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας καθώς και υψηλό πυρετό. Αποκαλύπτεται παράλληλα ότι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου και εκεί οι γιατροί τη συνέστησαν να κάνει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Τη έδωσαν νερό και παρουσίασε συμπτώματα έντονης αφυδάτωσης. Η ηλικιωμένη αποκαλύπτεται ότι εξαντλήθηκε από τη γαστρεντερίτιδα και από τον πυρετό είχε σχεδόν καταρρεύσει. Υπέστη πνευμονικό είδημα και μεταφέρθηκε τελικά σε ιδιωτική κλινική του Βόλου. Εκεί, παρά την τιτάνια προσπάθεια των γιατρών, δυστυχώς έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Και συγγενείς της 82χρονης νόσησαν επίσης από γαστρεντερίτιδα, όμως το ξεπέρασαν. Πρόκειται, όπως αποκαλύπτεται, για τη δεύτερη περίπτωση, μετά για την κατάληξη του 85χρονου από το Στεφανοβίκιο στο νοσοκομείο του Βόλου. Η οργή και η αγανάκτηση είναι οι δύο λέξεις που μπορούν να επιστρατευτούν για να χαρακτηρίσουν την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κάτοικοι. Σήμερα, εντωμεταξύ, μετά τις 7 το απόγευμα, συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου για το θέμα του νερού. Χθες το απόγευμα, εντωμεταξύ, σχεδόν μετά από δύο εβδομάδες, κατά τις οποίες οι δύο περιοχές ταλαιπωρήθηκαν από τα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας λόγω σαλμονέλας που ανιχνεύθηκε σε μία από τις τρεις γεωτρήσεις που υδροδοτούν τα χωριά του Στεφανοβικίου και του Ριζόμιλου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡΦ, το νερό έγινε πόσιμο. Όπως έγινε γνωστό χθες, μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων του νερού από τον ΕΟΔΗ για τη Διεύθυνση Υγείας της Γεωτρήσης, στη δεξαμενή και στα δίκτυα ύδρευσης και αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες υποδεικνυόμενες ενέργειες, το νερό κρίνεται πόσιμο και κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Παρότι ο έλεγχος θα είναι συνεχής, αναφέρθηκε, ο ΕΟΔΗ έδωσε την οδηγία να τρέξει άφθονο νερό από τη βρύση, ώστε να εξεπληθεί και το ιστορικό δίκτυο των κατοικιών.